συμβουλή είναι να πάνε αμέσως στο γιατρό. Εγώ λίγο άργησα να συμβουλευτώ τον κατάλληλο γιατρό. Ναι. Διότι πώς διαπιστώσατε ότι βγήκατε. Έλυσα πάρα πολύ κούραση και είχα κάνει λίγο πυρετό. Και επειδή αμέσως ακύρωσα όλα τα ραντεβού και πήγα κατευθείαν και έκανα το τεστ. Μόλις βγήκα θετικός, κλείστηκα στην καραντίνα. Για 9 μέρες όμως κλείστηκα στον πυρετό. Αν είχα πάρει αντιβίωση πιο νωρίς, ειδικά μια αντιβίωση η οποία λέγεται Zimitrax, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση. Αμέσως σε 2 μέρες τελειώνει ο πυρετός, τελειώνουν όλα. Πώς περάσατε την καραντίνα, έτσι, ποια ήταν. Ναι, στο σπίτι. Με συμπτώματα, τα συμπτώματα, αλλά. Συμπτώματα πάρα πολύ πυρετός. Είχατε πολύ πυρετό. Εξαιρετικός πυρετός, 38-39. Και παρόλα αυτά, συγγνώμη, και αϊπνία. Δεν μπήκατε για νοσηλεία, δηλαδή δεν. Όχι, δεν μπαίνει. Άμα δεν πέσουν τα επίπεδα οξυγόνου κάτω από ένα ποσοστό. Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν μια χαρά. Ναι. Δεν υπήρχε θέμα. Όλα καλά. Και μείνατε στο σπίτι, πείτε μας, πείτε μας. Μείναμε σπίτι μέχρι τις σχεδόν 20 του μήνα, παραπάνω και 5-6 μέρες από τότε. Και έκανα το τεστ αντιγόνων μετά, ώστε να δω αν συνεχίζω να μεταδίδω ή όχι. Είμαι απόλυτα καθαρός πλέον. Ούτε με μεταδίδω, ούτε με μεταδίδω. Πρέπει να πάνε αμέσως στο γιατρό και να πάρουν αντιβίωση αμέσως. Μην περιμένουν. Και στον κόσμο γενικότερα. Ναι, να πάνε κατευθείαν να πάρουν αντιβίωση. Δεν το λένε όλοι οι γιατροί. Οι γιατροί που ξέρουν όμως ότι σου δίνουν αμέσως αντιβίωση και περνάει αμέσως. Σε 2 μέρες μόλις πήρε αντιβίωση τελείωσε. Τα μέτρα τηρούνται εδώ στην Καλκίδα, τι βλέπετε. Τα μέτρα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά στις τράπεζες απ' έξω γιατί γίνονται τεράστιες σειρές. Εκεί κόλλησα εγώ, έξω από την τράπεζα σε ουρά.